Sama. Pure. Λοιπόν, αυτή τη φορά καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ στο CMS που θα κάνουμε μία virtual visit. Θα σας δείξουμε ό,τι μπορούμε να σας δείξουμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε κάτω στον ανιχνευτή, επειδή ευτυχώς έχει αρχίσει να παίρνει δεδομένα, γιατί έχουμε πια δέσμη. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αλλά ο Νίκος εδώ θα σας πάει στο κάτω μέρος που υπάρχουν όλα τα ηλεκτρονικά και που θα είναι 10 μέτρα μακριά από τον ανιχνευτή. Εγώ θα μείνω επάνω και θα στο πάνω μέρος, γιατί ξέρετε ότι ο ανιχνευτής είναι 100 μέτρα κάτω από τη γη, και θα σας εξηγώ και θα συζητήσουμε ό,τι πρόκειται να δείτε. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ να σας συστήσω τον Νίκο και μετά θα... Καλημέρα σας και από μένα. Είμαι ο Νίκος Τσιπνάκης. Δουλεύω σε CERN εδώ περίπου 2 χρόνια τώρα, στην υπολογιστική υποδομή του πειράματος CMS. Αντίθετα με τη μάχη, έχω σπουδάσει πληροφορική, οπότε έχετε... Συγγνώμη. Έχω σπουδάσει πληροφορική, αντίθετα με τη μάχη που είναι φυσικός, οπότε έχετε και, και τις δύο ειδικότητες εδώ να σας εξηγήσουν. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα. Θα αρχίσουμε να σας πω ακριβώς, υποθέτω ότι έχετε διαβάσει βέβαια, αλλά το CERN, όπως ξέρετε, είναι ένα εργαστήριο αρκετά παλιό. Έχει ξεκινήσει από το 1956 και έχει μια ολόκληρη ιστορία με την εξέλιξη των επιταχυντών και με την εξέλιξη των ανιχνευτών και παράλληλα της φυσικής. Λοιπόν, είναι ένα κέντρο φυσικής, ένα κέντρο έρευνας που σημαίνει ότι είναι ένα ανοιχτό κέντρο, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί. Είναι ένα κέντρο έρευνας το οποίο χρηματοδοτείται από τις χώρες μέλη. Είχε ξεκινήσει σαν ένα σκληρός πυρήνας από 11 ή 12 χώρες. Δεν θυμάμαι. Εκείνο που θυμάμαι όμως ήταν ότι η Ελλάδα υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη και σήμερα έχει πολύ περισσότερα μέλη, επεκτείνεται και έξω από την Ευρώπη. Πρέπει να θυμόσαστε ότι το CERN δεν είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι ένας οργανισμός όμως που ανήκει στην UNESCO και συνεργάζεται με όλες τις χώρες του κόσμου. Οι χώρες που είναι μέλη του οργανισμού μπορούν να αποφασίσουν για θέματα οικονομικά και για θέματα του επιταχυντή, των επιταχυντών μάλλον, αλλά όλοι μπορεί να συμμετέχουν με ιδέες και όλοι μπορούν να λάβουν μέρος ή να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τα οποία προέρχονται, τα οποία τα μαζεύουν οι πειραματικές συσκευές. Γι' αυτό αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, θα δείτε ότι εγώ η οποία είμαι φυσικός μεν, άρα είμαι πάρα πολύ τεχνική φυσικός, μπορείτε να πείτε ότι είμαι εφαρμοσμένη φυσικός και δουλεύω σε θέματα περισσότερο ηλεκτρονικών. Δεν θα σας μιλάω για πειράματα, θα σας μιλάω για ανιχνευτές. Υπάρχουν λοιπόν 4 ανιχνευτές, οι οποίοι είναι... Can we show the four? Yes. Τους οποίους τους βλέπετε τώρα. Αυτοί είναι πάνω στο μεγάλο δαχτυλίδι, στο μεγάλο υπόγειο δαχτυλίδι, που είναι ο επιταχυντής LHC. Ο επιταχυντής LHC δεν είναι τίποτα παραπάνω από το μεγαλύτερο μηχάνημα που χτίστηκε ποτέ στον κόσμο. Μπορείτε να το φανταστείτε σαν ένα τεράστιο υπόγειο ντόνατ, το οποίο περνάει κάτω από τη Γαλλία και κάτω από την Ελβετία. Αυτό που βλέπετε στο βάθος είναι η λίμνη Ελεμάν της Ελβετίας και αυτό που βλέπετε πιο προς τα εμάς είναι η οροσειρά του Ιούρα. Θα δείτε ότι πάνω σε αυτό το δαχτυλίδι που γράφεται ότι είναι 27 χιλιόμετρα υπάρχουν 4 σημεία, το CMS στα αριστερά μας. Yes, you're right. So, το CMS είναι που είμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αντιδιαμετρικά περίπου ένα άλλος ανιχνευτής που λέγεται Alice. Υπάρχει ένας ανιχνευτής που λέγεται LHCb. Και υπάρχει και ένας ανιχνευτής που λέγεται Atlas. Το CMS και το Atlas είναι 2 ανιχνευτές που λέγονται γενικής φύσεως. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει όπως σε ένα νοσοκομείο έχετε έναν τεράστιο τομογράφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα όργανα του σώματος. Το ίδιο και το CMS και το Atlas είναι φτιαγμένα ώστε να μπορούν να μελετήσουν το κάθε κομμάτι φυσικής που
υπάρχει. Αντίθετα, οι ανιχνευτές άλλης και LHCb είναι λίγο πιο εξειδικευμένοι για ειδικότερα κομμάτια φυσικής. Πάντα κοιτάμε να υπάρχουν δύο ανιχνευτές όταν μελετάμε ένα φυσικό φαινόμενο τόσο δύσκολο όσο τα πράγματα που μετράμε εμείς εδώ, γιατί εδώ θα δείτε ότι όλη η ιστορία, το γεγονός ότι ο επιταχυντής δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, ότι όταν δουλεύουν οι ανιχνευτές παίρνουμε δεδομένα 24 ώρες το 24ωρο, είναι θέμα φυσικής και στατιστικής. Γιατί αυτό που ψάχνουμε, αυτά που ψάχνουμε μάλλον, από τη θεωρία, οι προβλέψεις είναι ότι θα έχουμε ελάχιστες πιθανότητες να τα δούμε. Άρα πρέπει να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα γίνεται για να μπορούμε να απορρίψουμε ή να δεχτούμε μία θεωρία. Δηλαδή να δούμε ένα φαινόμενο ή να μην το δούμε. Και συνήθως όταν το βλέπουμε ελέγχει ο ένας με τα δεδομένα του άλλου για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι και ακριβώς το ίδιο έγινε με το σωμάτιο Higgs κτλ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο κομμάτι που είναι το CMS. Και can I have the next slide? Ναι, λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει όλο το CMS, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, εδώ, αυτός είναι ο επιταχυντής LHC και ενώνεται με διάφορους άλλους επιταχυντές οι οποίοι έχουν χτιστεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας του CERN. Δηλαδή, για να φτάσει ένα σωματίδιο στην ενέργεια την οποία έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή τώρα, πρόκειται να περάσει από όλους τους προηγούμενους, από τους προηγούμενους επιταχυντές στο CERN, ούτως ώστε να φτάσει σε αυτή την ενέργεια. Εδώ βλέπετε την ίδια εικόνα, αλλά βλέπετε ακριβώς εκεί που είναι πραγματικά οι πειραματικές συσκευές, δηλαδή στα 100 μέτρα κάτω, που θα σας πάει ο Νίκος. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν διάφοροι ανιχνευτές. Αυτός που θα δείτε εσείς είναι το CMS. Το CMS είναι ένας ανιχνευτής που αποτελείται από πάρα πολλές επιφάνειες, κάθε μία από τις οποίες από πάρα πολλά κομμάτια, βαλμένα σε ένα κύλινδρο. Γιατί σε ένα κύλινδρο? Γιατί οι κρούσεις γίνονται στο εσωτερικό του κυλίνδρου. Λοιπόν, εκεί έχετε τα σωματίδια, τα πρωτόνια, τα οποία έρχονται από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά, με ταχύτητες που είναι στην ουσία η ταχύτητα του φωτός, και έχετε τα πρωτόνια αυτά, τα οποία έρχονται σε μπάλες. Έχετε γύρω στις 2.500 τέτοιες μπάλες που κυκλοφορούν πάνω, μέσα σε όλο τον επιταχυντή, και αυτές οι μπάλες οδηγούνται από κατάλληλα μαγνητικά πεδία και βρίσκονται στο κέντρο εδώ του ανιχνευτή. Όταν λοιπόν οι μπάλες συγκρούονται, μερικά σωματίδια θα συγκρουστούν με μερικά άλλα. Μέσα σε κάθε μπάλα έχετε εκατομμύρια πρωτόνια. Αυτά λοιπόν τα θραύσματα θέλετε εσείς να τα φωτογραφίσετε με διάφορες μεθόδους μέσα στον ανιχνευτή. Η φωτογράφηση δεν είναι η φωτογράφηση που εννοούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Φωτογραφίζετε την ενέργεια και την ορμή τους. Την ορμή τους τη φωτογραφίζετε μέσα στον καταγραφέα τροχιών, που βλέπετε είναι εδώ στο κέντρο. Είναι ένας μικρός ανιχνευτής, ο οποίος αποτελείται από 9 διαφορετικά επίπεδα από ανιχνευτές πυρητίου που μπορούν να σας καταγράψουν την τροχιά ενός φορτισμένου σωματιδίου, και μετά φωτογραφίζετε την ενέργεια του σωματιδίου χρησιμοποιώντας τα καλωρίμετρα. Και βλέπετε εδώ που σας δείχνει πού είναι τα καλωρίμετρα και πού βρίσκονται. Έχοντας την ορμή και την ενέργεια, οι φυσικοί μπορούν να κάνουν την ανάλυση όλου του γεγονότος, εκτός από το κομμάτι που ανήκει στα μειώνια, που είναι σωμάτια που δεν αντιδρούν ισχυρά με τα καλωρίμετρα, άρα δεν μπορεί να τα δείτε μέσα στα καλωρίμετρα, και για τα οποία έχετε τους θαλάμους μειονίων, που είναι αυτά τα ασημένια κομμάτια μέσα στο σίδερο, το οποίο κρατάει μαζί τον ανιχνευτή. Όπως ίσως ξέρετε, η επιτάχυνση των σωματιδίων, των πρωτονίων μέσα μέσα στον επιταχυντή LHC, γίνεται με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αλλά το γεγονός ότι παραμένουν σε τροχιά μέσα στον επιταχυντή οφείλεται στα πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία, τα οποία οδηγούν τα ηλεκτρομαγνητικά φορτισμένα σωμάτια. Λοιπόν, είναι αυτά τα πεδία που φέρνουν τα σωματίδια
στο κέντρο του επιταχυντή όταν έχουν πια φτάσει στις κατάλληλες ενέργειες και τα οδηγούν σε κρούση. Ο ανιχνευτής όμως ο ίδιος έχει στο εσωτερικό του έναν πολύ μεγάλο μαγνήτη, τον βλέπετε αυτόν, εντάξει, και αυτός ο μαγνήτης κρατάει τα θράσματα, τα φορτισμένα θράσματα μέσα στο εσωτερικό του, γιατί επιδρά με τα φορτία τους και δεν τα αφήνει να ξεφύγουν. Εντάξει, αυτός λοιπόν είναι ο μαγνήτης, ο οποίος είναι 100.000 φορές το μαγνητικό πεδίο της Γης. Είναι ένας ισχυρότατος μαγνήτης. Και αυτή είναι όλη η τεχνολογία που μας κρατάει μαζί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πραγματικά πώς γίνεται, βλέπετε μία κάθετη διατομή του ανιχνευτή. Βλέπετε ότι εδώ γίνεται η κρούση στο κέντρο, στο εσωτερικό. Έχουμε τα θράσματα, έχουμε τη βγαίνει, τα κομμάτια από την κρούση των δύο πρωτονίων. Και βλέπετε ότι εδώ υπάρχει εδώ είναι ο μαγνήτης, άρα ό,τι είναι μέσα σε αυτή την περιοχή και είναι φορτισμένη τροχιά, στρέφεται ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο. Εδώ βλέπετε έχετε ένα ουδέτερο σωματίδιο. Αυτό το σωματίδιο είναι ένα νετρόνιο. Αυτό το σωματίδιο δεν στρέφεται καθόλου, δεν το επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο. Ενώ αυτό το σωματίδιο επίσης εδώ είναι ένα φωτόνιο, το οποίο επίσης δεν επηρεάζεται από το μαγνητικό πεδίο. Αντίθετα, ένα ηλεκτρόνιο ή ένα φορτισμένο αδρόνιο επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο. Το ίδιο επηρεάζεται και ένα μειόνιο. Δεν ξέρω τι ξέρετε, τι έχετε κάνει από φυσική στο σχολείο, αλλά πάντα να θυμόσαστε ότι τα σωματίδια τα οποία έχουν φορτίο στρέφονται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, ενώ δεν το βλέπουν το μαγνητικό πεδίο τα σωματίδια που δεν έχουν φορτίο. Λοιπόν, εδώ μέσα τα σωματίδια περνάνε από τον καταγραφέα των τροχιών. Βλέπετε ότι ο καταγραφέα τροχιών έχει πολλά επίπεδα και σε κάθε επίπεδο αυτά τα σωματίδια αφήνουν ένα σήμα. Άρα, αν εσείς τραβήξετε μια γραμμούλα ανάμεσα σε όλα αυτά τα επίπεδα, μπορείτε να δείτε την τροχιά του σωματιδίου μέσα στο εσωτερικό του ανιχνευτή. Και μετά ξεκινάει και συναντάει τα δύο κομμάτια του καλωρίμετρου. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχει δύο κομμάτια, αλλά μέσα στο καλωρίμετρο τι κάνετε, εξαναγκάζεται το σωματίδιο να πεθάνει, αφήνοντας όλη του την ενέργεια με μία μορφή που μπορείτε να αντιμετρήσετε. Συνήθως η μορφή είναι φωτόνια. Λοιπόν, αυτή η μουτζουρίτσα που βλέπετε εδώ δεν είναι παρά οι τροχιές των φωτονίων, τα οποία αφήνουν όλη του την ενέργεια με έναν τρόπο που εσείς μπορείτε να αντιμετρήσετε μέσα στα καλωρίμετρα. Έτσι λοιπόν, η ενέργεια αυτή μετριέται, η ορμή μετριέται και οι φυσικοί μπορούν να κάνουν την ανάλυσή τους. Αυτό είναι το ίδιο γεγονός, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως είναι μια εικονογράφηση, αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός όπως το βλέπουμε με το online τρόπο της σήμερα στους ανιχνευτές. Βλέπετε εδώ το κέντρο του ανιχνευτή, βλέπετε τις τροχιές οι οποίες έχουν αναπαραχθεί από το κομμάτι του ανιχνευτή που αναπαράγει τις τροχιές και εδώ βλέπετε και την εναπόθεση της ενέργειας. Και τι βλέπετε, κάτι, ναι. Λοιπόν, μ' ακούτε να σας διακόψουμε για λίγο, επειδή είμαστε ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη... να σας διακόψουμε για λίγο, γιατί τώρα ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην αίθουσα του αναλκυστήρα που κατεβαίνει κάτω στον ανιχνευτή. Όπως θα φανταστείτε, για να μπείτε σε ένα μηχάνημα τόσο ακριβό και τόσο εξειδικευμένο, χρειάζονται μεγάλα συστήματα ασφαλείας. Οπότε αυτό είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στο CMS. Και αυτό που κάνει είναι ότι σε μια κανονική εταιρεία, όταν δουλεύετε σε μια εταιρεία, αν θέλετε να ανοίξετε μια πόρτα, συνήθως σας ζητάνε να χτυπήσετε την κάρτα σας. Και αυτό αποδεικνύει ότι είστε αυτός που λέτε ότι είστε. Τώρα, για τόσο εξειδικευμένα συστήματα, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, επειδή οποιοδήποτε μπορεί να σας πάρει την κάρτα και να προσποιηθεί ότι είστε εσάς. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι στο κινητό σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το δακτυλικό αποτύπωμα για να αποδείξει ότι είστε εσείς. Εμείς αντίστοιχα χρησιμοποιούμε την ήριδα του ματιού. Οπότε θα με δείτε τώρα που θα μπω, θα κλείσει η πόρτα πίσω μου και θα πρέπει να σκανάρω την ήριδα του ματιού μου και αυτό θα συγκρίνει το μοτίβο της ήριδας με το μοτίβο της φωτογραφίας που μου είχαν πάρει
όταν ξεκίνησε δουλεύω στο ΣΕΡΝ εδώ. Και άμα αυτό ταιριάζει, θα με αφήσει. Αν όχι, δεν θα με αφήσει να μπω. Οπότε. Και η νέα που κρατάει την κάμερα πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Okay. Λοιπόν, εγώ τώρα καθώς κατεβαίνουν στα 100 μέτρα για να φτάσουν στο δωμάτιο που είναι συνδεδεμένο με τον ανιχνευτή, σας δείχνω ένα άλλο γεγονός ακριβώς και εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να αρχίσετε να μου δίνετε να ρωτάτε, εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ να μιλάω. Εδώ βλέπετε επίσης γεγονότα πώς παρουσιάζονται, πώς ένας υπολογιστής αναπλάθει τα δεδομένα και πόσο δύσκολο είναι. Καλά, εδώ βλέπετε πώς είναι ένας κατεωνισμός στη φύση. Εντάξει. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλες φωτογραφίες να σας δείξω. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι κατεβαίνουν και μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ένας τρόπος που μετράμε το βάθος. Όταν φτάσουμε σχεδόν στα 90 μέτρα, θα μπορέσουμε να τα... Να, να, θα, θα σταματήσουμε και θα σταματήσω και εγώ να μιλάω. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να θυμόσαστε είναι ο επιταχυντής. Είναι 27 χιλιόμετρα, τεράστιο ντόνατ κατά από τη γη. Μέσα είναι γεμάτο μαγνήτες κυλινδρικούς, οι οποίοι οδηγούν τα πρωτόνια που έρχονται σε δύο αντιπαράλληλες δέσμες, δηλαδή το ένα πάει από την μια μεριά και την άλλη από την άλλη, μέσα στο ίδιο μαγνήτη. Αυτό τεχνολογικά υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία. Και έτσι μπορούν να περνάνε δισεκατομμύρια φορές από το ένα σημείο του επιταχυντή στο οποίο παίρνουν ενέργεια μέσα από ηλεκτρομαγνητικές κοιλότητες. Όσοι από εσάς γίνουν ηλεκτρολόγοι θα το μάθουν πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτά την ενέργεια δεν την παίρνουν από τους μαγνήτες. Οι μαγνήτες τα οδηγούν και την ενέργεια την παίρνουν μόνο στο ένα σημείο που υπάρχουν οι ηλεκτρομαγνητικές κοιλότητες. Όταν φτάσουν στις κατάλληλες ενέργειες, τότε πάλι η πορεία τους ορίζεται από τους μαγνήτες που τα πετάνε στο κέντρο των ανιχνευτών και εξαναγκάζουν τα πρωτόνια να συγκρουστούν. Και οι ανιχνευτές καταγράφουν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι που γίνεται. Οι ανιχνευτές έχουν 4P κάλυψη, δηλαδή μπορούν να πάρουν σήματα από παντού. Και επίσης, αυτή τη στιγμή που έχουμε τα σήματα και τα καταγράφουμε αυτό που θέλουμε, τότε πια είναι θέμα πληροφορικής να βάλουμε όλα αυτά τα κομμάτια του ανιχνευτή, δηλαδή το καταγραφέα τροχιών, τα καλωρίμετρα κτλ. Και να προχωρήσουμε να κάνουμε την ανάλυση. Λοιπόν, τώρα σας περνάω στον Νίκο. Κυρία Τσιρού. Ναι. Θα σας ρωτήσουμε, τα παιδιά ρωτούν αν υπάρχει κάποιο θέμα κατεβαίνοντας τόσο βαθιά στη γη με τα αυτιά τους ή με οτιδήποτε άλλο των ερευνητών. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι και τόσο βαθιά, δηλαδή υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που είναι πραγματικά βαθιά. Εμείς εδώ είμαστε λίγο κακομαθημένοι. Αλλά μπορεί ίσως αν έχετε λίγο πολύ χαμηλή πίεση να το καταλάβετε, αλλά δεν είναι κάτι, όχι, είναι πάρα πολύ απλό και είναι στην καθημερινότητά μας. Μπορείτε να το κάνετε πάρα είναι πολλές φορές. Είναι διαχειρίσιμο δηλαδή. Πάρα πολύ, όχι, είναι το ευκολότερο πράγμα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πολύ. Γεια σας. Σας δίνω στον Νίκο, σας περνάω στον Νίκο. Ναι, να συμπληρώσω ότι αυτό που θα νιώσετε όταν κατεβαίνετε κάτω είναι μια πίεση στα αυτιά, αυξημένη πίεση, σαν να φανταστείτε σαν να είστε σε ένα αεροπλάνο και να προσγειώνεστε. Και αυτό είναι επειδή
τα εσωτερικά δωμάτια του τούνελ έχουν υψηλότερη πίεση αέρα από ότι τα πιο βαθιά. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, ώστε αν παράδειγμα υπάρξει κάποια διαρροή αερίου ή κάποια φωτιά, η υψηλότερη πίεση στα πιο σημαντικά δωμάτια σταματάει τη φωτιά ή το αέριο από το να μπει. Επειδή με το που ανοίγεις κάποια πόρτα, η υψηλότερη πίεση θα σπρώξει τον αέρα προς τα έξω και δεν θα αφήσει οτιδήποτε να μπει μέσα. Οπότε το μόνο πράγμα που καταλαβαίνεις όταν κατεβαίνεις τόσο βαθιά είναι η υψηλότερη πίεση αέρα, που είναι εσκεμμένη και όχι για κάποιο λόγο. Επίσης, να σας δείξω, μιας και είμαστε εδώ στην πραγματικότητα στο υψηλότερο επίπεδο του τούνελ, αυτό που βλέπετε τώρα είναι τη σύραγγα, το κάθετο τούνελ που μας κατέβασε 100 μέτρα κάτω. Στα αριστερά σας βλέπετε, είναι ο ανελκυστηράς, δεν τον βλέπετε, είναι πίσω από τις τσιμεντόπληθες, αλλά σε περίπτωση ανάγκης βλέπετε στο πίσω μέρος είναι οι σκάλες εκένωσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ανελκυστήρας. Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, όπως είδατε, οι σκάλες είναι 100 μέτρα. Οπότε, σε περίπτωση εκένωσης, θα πρέπει πάντα, σε αυτή την περίπτωση, να προτιμήσουμε τον ανελκυστήρα, που είναι το αντίθετο από ό,τι θα περιμένετε. Αλλά επίσης αυτό γίνεται γιατί σε περίπτωση εκένωσης δεν ξέρεις σε τι φυσική ικανότητα είναι ο καθένας. Και αν πρέπει να ανέβεις μια σκάλα 100 μέτρα, δεν υπάρχει τίποτα στα ενδιάμεσα, μόνο σκάλες. Οπότε, αν κάποιος δεν μπορεί να συνεχίσει σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να επέμβει η πυροσβεστική ακόμα και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περιμένετε. Όλοι σας λένε, πρέπει να, σε περίπτωση συναγερμού, σε περίπτωση εκένωσης, χρησιμοποιήστε τις σκάλες. Αλλά εδώ στο CMS λέμε το αντίθετο. Πάντα χρησιμοποιήστε τον ελκυστήρα εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Αυτό, οπότε λοιπόν θα προχωρήσω στα... Θα σας δείξουμε παράλληλα μερικά από τα υπολογιστικά συστήματα και σε λίγο θα σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται από το κομμάτι της πληροφορικής στο CMS. Αλλά παράλληλα θα το περάσω πίσω στη μάχη που θα σας εξηγήσω λίγο παραπάνω για την φυσική και τι βλέπετε. Εντάξει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκείνο που βλέπετε είναι ένα κομμάτι στο πρώτο επίπεδο, εκεί που προς το πάει ο Νίκος. Είναι κυρίως συστήματα που έχουν να κάνουν με την ψήξη του μαγνήτη, γιατί ο μαγνήτης για να είναι τόσο ισχυρός χρειάζεται τεράστια ρεύματα. Τα τεράστια ρεύματα για να μπορέσετε να τα υπάρχουν, αλλά για να μπορέσετε να τα περάσετε ένα ρεύμα για να κάνει ένα μαγνητικό πεδίο, περνάει από ένα σύρμα, εντάξει. Αυτό είναι ο ηλεκτρομαγνήτης. Εάν το ρεύμα είναι 18.000 αμπέρ, και αυτό κανονίζεται από τη φυσική που θέλετε να κάνετε, κανονίζεται από το πόσο ισχυρό πρέπει να είναι το μαγνητικό πεδίο για να κρατάει μέσα ο ανιχνευτής τα σωματίδια και να μπορεί να τα φωτογραφίζει. Άρα όλο είναι θέμα φυσικής. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο ρεύμα θέλει και μεγάλο χάλκινο σύρμα. Το χάλκινο σύρμα αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει τόσο μεγάλο, άρα πρέπει να έχετε μία άλλη δυνατότητα που είναι η υπεραγωγικότητα, στην οποία με το φαινόμενο της υπεραγωγικότητας μπορείτε να περάσετε από μία τρίχα των μαλλιών σας ένα τεράστιο ρεύμα, γιατί δεν έχει αντίσταση το υλικό. Πολύ ωραία, αλλά για να κάνετε την υπεραγωγικότητα πρέπει να έχετε τα υλικά στο απόλυτο μηδέν, στους μείον 273 και κάτι βαθμούς κάτω από το μηδέν. Άρα αυτό είναι, στο ΣΕΡΝ είμαστε ειδικοί σε δύο πράγματα. Στο να έχουμε φοβερά ψυκτικά και στο να έχουμε τεράστιο κενό, γιατί το κενό χρειάζεται πάρα πολύ στον επιταχυντή. Λοιπόν, άρα αυτό που είδατε εκεί που πήγαινε ο Νίκος ήταν που γίνεται η μεγάλη ψήξη και τα κοντρόλ των ψήξεων. Σας περνάω στον Νίκο. He can go ahead, I think. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην καρδιά των ηλεκτρονικών του πειράματος CMS, όπου είναι η πρώτη στάση, ας πούμε, όλων των δεδομένων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα περιμένετε σε οποιοδήποτε πείραμα, ανοίγουμε το πείραμά μας, καταγράφουμε τα δεδομένα, μετά τα αποθηκεύουμε κάπου, περνάνε μερικές εβδομάδες και ξεκινάμε την ανάλυση. Στα πειράματα του CERN και ειδικότερα στο CMS, αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Και είναι αδύνατο να γίνει λόγω του όγκου των δεδομένων που λαμβάνουμε.
Έχουμε μέσα στο πείραμα CMS υπάρχουν συγκρούσεις κάθε 25 nanosecond, που είναι περίπου 40 εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο. Και άμα σαν ένα κανονικό πείραμα, παίρνατε όλα τα καλώδια και λες, okay, θα ξεκινήσω την καταγραφή τώρα, θα αποθηκεύσω τα δεδομένα μου και μετά πάω να κάνω την ανάλυση. Αυτό είναι αδύνατο γιατί ο όγκος των δεδομένων που βγαίνει από το πείραμα CMS είναι στις τάξεις των 40 terabyte το δευτερόλεπτο. Για σύγκριση, μάλλον ξέρετε, ο υπολογιστή σας έχει μισό, ένα, δύο, τέσσερα terabyte αποθηκευτικό χώρο. Οπότε 40 terabyte το δευτερόλεπτο σε έναν εκδοτή που τρέχει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, είναι αδύνατο να αποθηκευτεί. Οπότε, τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι πρέπει να κάνουμε μία αρχική ανάλυση παράλληλα όπως παίρνουμε τα δεδομένα. Και αυτή η ανάλυση, ο σκοπός της είναι να δει τα δεδομένα όπως βγαίνουν από το ανιχνευτή και αποφασίζει. Είναι αυτό το κομμάτι δεδομένων σημαντικό επιστημονικά, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει να δούμε ή είναι κάτι που έχουμε ήδη μελετήσει, δεν έχει κάτι καινούριο και όπως το λέμε βαρετό. Οπότε είμαστε τυχεροί ότι οι περισσότερες συγκρούσεις από αυτές που γίνονται μέσα στα πειράματα του CERN είναι αυτό που λέμε βαρετές, δηλαδή δημιουργούνται σωματίδια, ναι, δημιουργούνται πολλά σωματίδια, σωματίδια που δεν τα βρίσκουμε και στη φύση, αλλά είναι σωματίδια που τα έχουμε μελετήσει και δεν υπάρχει πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να βρούμε για αυτά. Οπότε, άμα δεν υπάρχει κάποιος ανοιχτός λόγος να αποτυχεύσουν αυτές τις συγκρούσεις, τις διαγράφουμε, δεν τις κρατάμε. Και κρατάμε μόνο αυτές που μας λένε, που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες. Και τώρα για να γίνει όλο αυτό. Φανταστείτε 40 terabyte το δευτερόλεπτο. Για να γίνει αυτή η ανάλυση, φυσικά κάποιο υπολογιστικό σύστημα πρέπει να παίρνει αυτή τη μάνικα των δεδομένων και να κάνει αυτή την πρώτη ανάλυση. Και αυτά τα συστήματα βλέπετε μερικά παραδείγματα εδώ. Βλέπετε, όποιος ξέρει λίγο παραπάνω από την πληροφορική θα έχει καταλάβει ήδη ότι όλα αυτά τα κίτρινα καλώδια είναι οπτικές ίνες. Και αυτές οι οπτικές ίνες συνδέονται σε ειδικά φτιαγμένα συστήματα. Δεν είναι οι κλασικοί υπολογιστές που έχετε σπίτι σας. Είναι αυτά που λέμε FPGAs, που μπορείτε να σκεφτείτε αντί για επεξεργαστές που τρέχουν εντολές όπως 1C1, 1S2, 5 και 5, 10 και ούτω καθεξής. Οπότε επεξεργαστές που τρέχουν αριθμητικές εντολές. Αυτά τα συστήματα είναι σαν προγραμματιζόμενα κυκλώματα. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι έχουμε τα δικά μας κυκλώματα συγκεκριμένα φτιαγμένα για να κάνουν αυτή την ανάλυση. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή για τον όγκο των δεδομένων και μπορείτε να σκεφτείτε ότι αφού έχουμε μια σύγκρουση κάθε 25 nanosecond, σημαίνει ότι αυτή η απόφαση του είναι αυτά τα δεδομένα ενδιαφέροντα ή όχι, πρέπει να γίνει επίσης σε 25 nanosecond. Έχετε δύο κουμπιά, ενδιαφέρον σώστε, μην ενδιαφέρον αγνόησε. Πρέπει να το πατήσετε σε 25 nanosecond. Αν αργήσετε, έστω και λίγο, σημαίνει ότι έχετε ένα nanosecond δεδομένων, τον οποίο δεν τον είδατε. Γιατί τώρα σας έρχονται και τα επόμενα δεδομένα από τις επόμενες συγκρούσεις. Οπότε αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει στις 25 nanosecond, έτσι και με καθόλου καθυστέρηση. Και αυτό είναι η κύρια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι της πληροφορικής στο CMS. Να το περάσω πίσω σε ένα μάχη. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το θέμα των δεδομένων. Αυτό που βλέπετε, το κόκκινο πράγμα, ας πούμε, είναι ειδικοί τρόποι για να δίνουμε ενέργεια στα διάφορα κομμάτια. Το παν είναι πάντα ένα παιχνίδι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα μηχάνημα. Εντάξει, αυτό που βλέπετε είναι τα κομμάτια του μηχανήματος και υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χειριστείτε το κάθε κομμάτι του μηχανήματος, να το βάλετε, να το ξεκινήσετε, να το σταματήσετε, να βάλετε όλα τα κομμάτια μαζί και σε συγχρονισμό και αφού είσαστε σίγουροι ότι τα κομμάτια δουλεύουν σωστά και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το μηχάνημα, να αρχίσετε να παίρνετε δεδομένα πάντα σε συγχρονισμό με τον επιταχυντή. Γιατί όπως είπαμε ότι ο επιταχυντής σας δίνει δεδομένα κάθε 25 nanosecond. Εσείς πρέπει να ανοίγετε το παράθυρο της κάμερας σε αυτά τα 25 nanosecond. Γιατί αν το ανοίξετε έξω από αυτά τα 25 nanosecond, μαζεύετε αηδίες προφανώς. Είναι άσχετες φωτογραφίες. Και εδώ οι άσχετες φωτογραφίες για τέτοιους ρυθμούς πληρώνονται.
Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, ο επιταχυντής υπάρχει, δουλεύει, το μηχάνημα δουλεύει σωστά, κυκλοφορούν τα πρωτόνια, έχουν τις σωστές ενέργειες, γίνονται οι κρούσεις στο εσωτερικό της φωτογραφικής σας κάμερας, του ανιχνευτή σας, και εσείς ανοίγετε την κάμερα τη στιγμή που γίνεται η έκρηξη, τη στιγμή που τα σωματίδια συγκρούονται και έχετε δεδομένα. Και την κλείνετε όταν δεν υπάρχει κάτι. Μαζεύετε όλα αυτά τα δεδομένα, τα βάζετε όλα μαζί και έχετε ήδη κόψει πάνω από το 99% των δεδομένων που έχετε πάρει, των φωτογραφιών, γιατί δεν πληρούν ορισμένα απλά κριτήρια. Γιατί αλλιώς θα μαζέψετε πάρα πολύ σαβούρα, την οποία δεν μπορέσετε ποτέ να την αναλύσετε. Και τι θα πει ορισμένα κριτήρια, εσείς τι ψάχνετε. Εσείς ψάχνετε ψήλου στάχυρα κατ' ουσίαν. Ψάχνετε ένα γεγονός το οποίο να έχει πολύ μεγάλη ενέργεια. Τι σημαίνει πολύ μεγάλη ενέργεια. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν έχετε μία κρούση δύο αυτοκινήτων, πότε είναι πιο θανατηφόρα. Όταν είναι με το πιέα. Αυτό είναι που θα σας δώσει τη μεγαλύτερη μετάδοση ορμής, που σημαίνει ότι αυτή η ορμή θα δοθεί στα πρωτόνια και θα δοθεί σε αυτό που είναι μέσα στα πρωτόνια για να μπορέσει να απελευθερωθεί. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις που το κρατάνε στο εσωτερικό του πρωτονίου. Και έτσι θα μπορέσετε να δείτε τα σωματίδια του εσωτερικού του πρωτονίου, που είναι σύμπλοκο σωμάτιο, όπως ήταν την εποχή της μεγάλης έκρηξης και λίγο μετά. Γιατί πάτε ενεργειακά, αυτό κάνει ο επιταχυντής. Ο επιταχυντής σας πάει ενεργειακά σε εποχές της αρχής του σύμπαντος. Εντάξει, αυτή είναι η λογική. Έχουμε θεωρίες που μας λένε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος του σήμερα σε σχέση με τη μεγάλη έκρηξη. Την οποία μεγάλη έκρηξη έχουμε δεδομένα και ξέρουμε ότι έχει γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, άρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες που μας λένε πώς ψύχεται και πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Για να τις επιβεβαιώσετε αυτές τις θεωρίες, εσείς αναπαράγετε τις συνθήκες της μεγάλης έκρηξης και λίγο μετά και βλέπετε αν τα δεδομένα που έχετε, γιατί όταν κάποιος φυσικός κάνει μία πρόβλεψη, δεν λέει πατάτες, ένας φυσικός πρέπει να πει πόσο θα μετρήσετε, τι θα μετρήσετε και με τι σφάλμα θα το μετρήσετε. Εντάξει. Άρα, εάν εσείς πάρετε, αν σας πει ότι για αυτές τις ενέργειες, για αυτό το είδος της αντίδρασης, θα πρέπει να πάρετε 10 γεγονότα και το σφάλμα είναι 2, μπορεί να ψάξετε εσείς, όταν ψάξετε αυτό το δείγμα που θα έχει μαζέψει ο Νίκος, θα πρέπει να βρείτε 8 με 12 γεγονότα. Αν δεν το βρείτε, πετάτε τη θεωρία και παίρνετε την επόμενη. Προσπαθούμε να αναπαράγουμε τον τρόπο που λειτουργήσε, που έγινε ο κόσμος. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας ξαναπερνάω στον Νίκο τώρα, στα πιο Έχετε πρακτικά. κάποιες απορίες, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορώ, αλλά θα προσπαθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, τα Πείτε. παιδιά ρωτούν πώς ευθυγραμμίζονται τα σωματίδια μέσα στον επιταχυντή ώστε να έρθουν σε τροχιά κρούσης. Μαγνήτες, μαγνήτες, Yes. μαγνήτες, 2.000 μαγνήτες, ο κάθε μαγνήτης ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά φράγκα. Και υπάρχουν διαφόρων ειδών μαγνήτες, δίπολοι, τετράπολοι, πολύπολοι, οπότε υπάρχει το παιχνίδι των μαγνητικών πεδίων, γιατί ξέρετε, κάνουμε τη δέσμη, η οποία να είναι λεπτή σαν μερικές τρίχες μαλλιών, και όταν γίνεται η κρούση στο εσωτερικό του ανιχνευτή, είναι το ίδιο, έχουν υπολογίσει, είναι το ίδιο σαν κάποιος να είναι στις δυτικές όχθες της Αγγλίας και ένας άλλος να είναι στις ανατολικές όχθες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κονέτικα, ας πούμε, και να ρίχνουν δύο βέλη ο καθένας από τη μεριά του και αυτά τα βέλη να πρέπει να βρεθούν στα μέσα του Ατλαντικού. Είναι πολλή δουλειά. Αυτό γίνεται με τους μαγνήτες. Και βέβαια όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν που κατευθύνουν τους μαγνήτες είναι προγράμματα online. Είναι υπολογισμοί. Δεν κάθεσαι εκείνη τη στιγμή να τα υπολογίσεις. Είναι τεράστιοι υπολογισμοί των μαγνητικών πεδίων και πάρα πολλά μέσα για να καθαρίσεις τη δέσμη, για να μην σου πέσει η δέσμη. Γιατί η δέσμη βέβαια δεν κυκλοφορεί έτσι ελεύθερη και χαρούμενη μέσα στον επιταχυντή, σκοτώνω και πληρώνω. Η δέσμη κυκλοφορεί μέσα σε έναν ειδικό σωλήνα, ο οποίος περνάει μέσα από τους μαγνήτες, ο οποίος έχει το απόλυτο κενό μέσα, γιατί βέβαια αν βρει αυτή η δέσμη από τα ωραία πρωτόνια, αν βρει ένα κομματάκι μόνο σκόνης, θα στρίψει δεξιά-αριστερά, θα χτυπήσει. Δεν θες να χτυπήσει, η δέσμη αυτή έχει ενέργεια. Εντάξει, είναι πρωτόνια σε τεράστιες ενέργειες. Δεν θες να χτυπήσεις στα τειχώματα του σωλήνα, ο οποίος είναι πανάκριβος, δεν είναι απλός σωλήνας, στον οποίο υπάρχει το τεράστιο κενό. Αλλά αυτή η ευθυγράμμιση, αυτό το γεγονός, είναι μαγνητές.
Επίσης ρωτούν αν περιμένετε κάτι καινούριο να βρείτε τα επόμενα χρόνια και κάθε πότε τρέχει το πείραμα. Λοιπόν, το πείραμα τρέχει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε. Ο ανιχνευτής τρέχει από τη στιγμή που είναι έτοιμος και είναι έτοιμος και ο επιταχυντής. Αυτή τη στιγμή τρέχει. Κανονικά θα τρέχει συνέχεια, χωρίς σταματημό, για 3 χρόνια. Δεν θα σταματήσει καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί όπως είπαμε πρέπει να πάρουμε πάρα πολλά δεδομένα, γιατί αυτό που ψάχνουμε είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που έχουν να κάνουν με τα σωμάτια Β, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το σωμάτιο Higgs. Έχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία τα ερευνούν. Πώς τι γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες, τις καθαρίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι είναι καλές κτλ. Και αυτές διανέμονται, είναι ελεύθερες και εσείς μπορείτε να τις πάρετε, να πάρετε τα δεδομένα, σε όλους τους συμμετέχοντες επιστημονικούς στα πανεπιστήμια που κάνουν την ανάλυση της φυσικής. Συνήθως στο CERN γίνεται ανάλυση φυσικής μόνο για να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δουλεύουν καλά και συντονισμοί και τέτοια. Αλλά η δουλειά, η πραγματική δουλειά του φυσικού γίνεται στα πανεπιστήμια και στις ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν. Παίρνουν λοιπόν αυτά τα δεδομένα που τα λέω εγώ φωτογραφίες, τα αναλύουν και πάντα κοιτάνε να έχουν το σωστό στατιστικό δείγμα κτλ. Και περιμένουμε, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά στις σημερινές θεωρίες για το πώς έχει γίνει ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ενθουσιάζουν τους νέους, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια και διάφορα τέτοια. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες που εξηγούν φαινόμενα τα οποία πάντα τα βλέπουμε στο διάστημα, στους απότερους γαλαξίες. Λοιπόν, σας περνάω τώρα στον Νίκο. Η κάμερα και βλέπατε όσο μίλαγε η μάχη, βλέπατε ότι έπαιζα με τους συνδετήρες εδώ. Και σας εξήγησα στην αρχή η μάχη ότι μέσα στο πείραμα έχουμε έναν τεράστιο μαγνήτη. Όταν λέμε τεράστιο είναι 3,8 τέσλα, δηλαδή περίπου 100.000 φορές το μαγνητικό πεδίο της Γης. Και αυτό γίνεται για να εκτιμήσουμε την ορμή των φορτισμένων σωματιδίων. Ο ανιχνευτής προς το παρόν, από πίσω μου βλέπετε την πόρτα για να μπούμε στην κυρία αίθουσα του ανιχνευτή. Προς το παρόν είναι κλειστή, γιατί όπως σας εξηγήσαμε, είναι προς το παρόν ξαναξεκινάμε τον ανιχνευτή. Και όταν ο επιταχυντής τρέχει, υπάρχει υψηλή ποσότητα λαβή ενέργειας, οπότε δεν επιτρέπεται κανείς να μπει μέσα. Αλλά είμαστε περίπου 7 μέτρα μακριά από τον ανιχνευτή αυτή τη στιγμή, και ακόμα και εδώ που είμαστε, μπορείτε να νιώσετε το μαγνητικό πεδίο. Για παράδειγμα. Άμα εννοεί σας δείξει αυτό που το κατασκεύασμα που έχω φτιάξει εδώ με τους συνδετήρες, αυτό που θα καταλάβετε είναι αυτοί οι συνδετήρες, παράδειγμα, αυτό το κομμάτι δεν είναι συνδεδεμένο με το... Δεν έχει περάσει το ένα μέσα από το άλλο. Τα πάντα, όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε αυτό το σημείο είναι μαγνητικά. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε διαφορετικά περίεργα κατασκευάσματα, όπως παράδειγμα αυτό. Παιδιά, σκεφτείτε ότι αυτό που σας δείχνει ο Νίκος τώρα είναι ένας τείχος 10 μέτρα μπετόν και μετά είναι ο ανιχνευτής. Και μέσα στον ανιχνευτή είναι ο μαγνήτης, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Εάν έχετε ερωτήσεις, με διακόπτετε πάντα, εντάξει. Είδατε λοιπόν το μαγνητικό πεδίο πόσο έντονο είναι και όπως σας είπα, είναι, όταν ο ανιχνευτής είναι κλειστός, ακόμα και αν δεν δουλεύει ο επιταχυντής, δεν μπαίνουμε μέσα στον ίδιο χώρο γιατί είναι πολύ ισχυρό το πεδίο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπετε είμαστε όσο κοντά μπορούσε να πάει ο Νίκος στο σημείο που εισόδου προς τον ανιχνευτή. Νίκο, δικό σου. Ναι, και πάλι βλέπετε ότι εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο σύστημα πρόσβασης, όπως αυτό που είδατε από πάνω.
Μα και μόνη διαφορά είναι ότι σε περιπτώσεις που κάποιος πρέπει να μπει μέσα και είμαστε σε περίοδο που ξανανοίγουμε το ανιχνευτή, έχουμε μερικά παραπάνω συστήματα ασφαλείας. Παράδειγμα, υπάρχουν μερικά κουτιά που βλέπετε από κάτω, που αυτά τα κουτιά περιέχουν κλειδιά. Οπότε, επειδή είναι τόσο σημαντικό, όπως σας εξηγήσαμε, να μην είναι κανένας εκεί μέσα όταν ξεκινάμε όταν υπάρχουν σωματίδια στο μηχάνημα και όταν γίνονται συγκρούσεις, τότε όταν σε αυτή την περίοδο πρέπει να μπει κάποιος μέσα αναγκαστικά για να κάνει συντήρηση, επισκευές ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πάρει ένα από αυτά τα κλειδιά, και έτσι ώστε άμα κάποιο κλειδί λείπει, είναι φυσικά αδύνατο να ξεκινήσει το μηχάνημα. Οπότε αυτό το σύστημα πρόσβασης είναι το ίδιο, αλλά έχει πολλά παραπάνω συστήματα ασφαλείας. Επίσης, δίπλα μου από εδώ υπάρχει, αν και δεν είναι το πραγματικό, έχουμε μια τοιχογραφία πάλι σε ένα προς ένα μέγεθος του τούνελ του LHC. Όπου βλέπετε, άμα ήσασταν μέσα στο τούνελ, τι θα βλέπετε. Και οι μπλε σωλήνες που βλέπετε είναι οι μαγνήτες που σας εξηγούσαμε, οι οποίοι αναγκάζουν το σωματίδιο να ακολουθήσουν κύκλικη τροχιά. Και αυτή να ενημερώσουμε ότι είναι ακόμα πιο δυνατή από τους μαγνήτες του CMS. Οπότε αυτό που βλέπατε από τους συνδετήρες, αυτή την αντίδραση, αυτή θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο δυνατή μέσα στο τούνελ του LHC. Αυτά από εδώ, να σας περάσω πίσω στη μάχη. Ναι, λοιπόν, βλέπετε τους μαγνήτες, όπως σας είπαμε, ακριβώς έτσι είναι όλο το τούνελ. Όλο αυτό το τούνελ και οι μαγνήτες συνήθως εξυπηρετούνται από ρομπότ, γιατί είναι εκεί όντως έχετε αρκετή ραδιενέργεια. Τώρα ο Νίκος περπατάει, πηγαίνει προς την έξοδο στα αριστερά του. Είναι μια άλλη έξοδος που αν περπατήσετε εκεί 10 μέτρα μπαίνετε μέσα στο καθαρό τούνελ του επιταχυντή. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κομμάτι της φυσικής και εδώ που βλέπετε μπορείτε να δείτε τη σκάλα που σας ανεβάζει υπάρχουν δύο δωμάτια με ειδικά ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά είπαμε, η Νόεμι θέλει τον Νίκο να σας δείξει κάτι. Ωραία. Επίσης, άλλα πράγματα που μπορούμε να σας δείξουμε για παράδειγμα, αυτά είναι τα συστήματα υπερασφάλειας που έχουμε στο CMS. Μπορείτε να φανταστείτε, τα έχω ακούσει να αποκαλούνται και μεγάλα δοχτούνια, γιατί αυτό που κάνουν, βλέπετε σωλήνες από κάτω, αυτές οι σωλήνες ρουφάνε αέρα. Νίκο, Και βάλε κάποιος... το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα σου, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Συγγνώμη. Αυτές οι σωλήνες ρουφάνε αέρα και αυτά τα συστήματα αναλύουν τον αέρα που περνάει μέσα από αυτά και αν ανιχνεύσουν καπνό θα υπάρξει συναγερμός φωτιάς. Οπότε αυτοί οι σωλήνες που βλέπετε μεταφέρουν αέρα από πολλά διαφορετικά κομμάτια του τούνελ ή του ανιχνευτή. Και Και εδώ εδώ βλέπετε είμαστε σε... ένα μικρό ποσοστό των καλωδίων, θα μπορούσα να έλεγα τόνο εκατοστό. ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εδώ είμαστε ακριβώς από κάτω από τα συστήματα του πρώτου επίπεδου ανάλυσης που σας εξηγήσαμε νωρίτερα. Οπότε αυτά τα καλώδια είναι είτε καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος, είτε καλώδια δεδομένων, είτε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να τρέξει ο ανιχνευτής. Και εκείνο που πρέπει να σας πούμε είναι ότι το χρώμα του κάθε καλωδίου εκφράζει τον αντίστοιχο υπανιχνευτή, γιατί όπως είδατε υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανιχνευτού. Έτσι, είπαμε, το ένα είναι το καλωρίμετρο, το άλλο είναι ο καταγραφέας τροχιών, υπάρχουν και άλλα πολλά και διάφορα, η θάλαμη μειονίων. Λοιπόν, συνήθως είναι τα χρώματα των καλωδίων τέτοια που να ξέρεις τι ανήκει σε ποιον. Και υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων, η οποία σας λέει πού ξεκινάει το κάθε καλώδιο και πού τελειώνει. Γιατί αν χάσετε αν δείτε ένα καλώδιο που δεν είναι συνδεδεμένο, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Δεν ξέρετε πού θα πάει, έτσι. Ακριβώς. Και γι' αυτό κάθε καλώδιο συνήθως έχει μια ετικέτα στην αρχή και στο τέλος του, και πολλές φορές στη μέση επίσης, που λέει τι καλώδιο είναι, για ποιο σύστημα, τι μεταφέρει και όλα αυτά. Αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και ξεχάσει να βάλει μια τέτοια ετικέτα, όπως σας είπε η κυρία Μάχη, καλό φίδι που σας έφαγε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε τι είναι αυτό το καλώδιο. Γυρίζοντας πίσω και να τελειώσουμε το υπόγειο κομμάτι της ξενάγησης, μπορείτε να δείτε και την κούκλα Μάση με την μάσκα αερίων. Αυτό είναι μια στάνταρ μάσκα ασφαλείας που πρέπει να κουβαλάει οποιοδήποτε πάει μέσα στο τούνελ του LHC.
Και αυτό είναι επειδή έχουμε πολλά αέρια ή πολλά υγρά που μπορεί να γίνουν αέρια σε περίπτωση διάφορων προβλημάτων. Το πιο μεγάλο από αυτά είναι υγρό ήλιο, το οποίο υγρό ήλιο έχει θερμοκρασία βρασμού μείον 269, κάτι Κελσίου. Οπότε, σε περίπτωση που γίνει ένα σφάλμα στο σύστημα ψύξης και εξατμιστεί το ήλιο, αυτό θα επεκταθεί σε όγκο και επειδή ο σωλήνας δεν θα μπορεί να το κρατήσει πια, πρέπει να πάει κάπου. Οπότε έχουμε βαλβίδες οι οποίες μειώνουν την πίεση και σε περίπτωση που είναι κάποιος κοντά όταν γίνει τέτοιο γεγονός, το ήλιο μπορεί να μειώσει το ποσοστό οξυγόνου που υπάρχει στον αέρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση όλοι πρέπει να κουβαλάνε μια τέτοια μάσκα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συναγερμός, πρέπει να τη φοράς και μετά πρέπει να βγεις από το τούνελ. Γενικά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να κρατήσει την ψυχραιμία σου, το Να οποίο δεν θα κρατήσει την είναι και πολύ ψυχραιμία σου, εύκολο. ακριβώς. Okay. Ωραία, εμείς θα σας δείξουμε και λίγα παραπάνω, αλλά θα ανεβούμε σιγά σιγά προς τα πάνω, που μπορώ να μιλήσω λίγο παραπάνω για τα υπολογιστικά συστήματα στο CMS και πώς διαχειριζόμαστε τέλος πάντων όλο αυτό τον όγκο δεδομένων. Εντάξει, λοιπόν, τώρα εδώ προχωρούν. Είπαμε υπάρχουν δύο δωμάτια μέσα στα οποία είναι όλα τα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά είναι τι είναι? Είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνετε ένα μηχάνημα. Αυτό όλο που βλέπετε και τα ηλεκτρονικά και αυτό που δεν βλέπετε και σας εξήγησα εγώ, είναι όλο ένα μηχάνημα. Και όταν έχετε ένα μηχάνημα, μπορεί να έχετε την καλύτερη μηχανή του κόσμου, αν δεν έχετε έναν τρόπο να τη λειτουργήσετε, έναν τρόπο να την τροφοδοτήσετε και έναν τρόπο να την προστατεύσετε, δεν έχετε τίποτα. Οπότε όλο αυτό το σύμπλοκο χρειάζεται κάθε είδους ειδίκευση από φυσικούς, εφαρμοσμένους φυσικούς, πάρα πολλούς μηχανικούς, όλων των ειδών τους μηχανικούς, όλων των ειδών της, πάρα πολλούς ειδικούς της πληροφορικής, αλλά και ανθρώπους που ειδικεύονται στα συστήματα, ανθρώπους που ειδικεύονται στις αγορές, ανθρώπους που ειδικεύονται στην έβρεση υλικών. Στο CERN λοιπόν και στους ανθρώπους που συνεργάζονται με το CERN θα βρείτε κάθε είδους ειδικότητα, ακόμη και νομικούς, γιατί είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός και έχουμε διάφορα νομικά θέματα, πάρα πολλούς διοικητικούς υπαλλήλους, και οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει. Ακόμη και ανθρώπους που μπορούν να γράφουν καλά για να περιγράψουν αυτό που κάνουν. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε. Έχετε την ευκαιρία. Βλέπετε, είναι στο μείον 2 τα παιδιά και είναι στα 90 μέτρα κάτω από τη γη. Αν έχετε ερωτήσεις, τώρα είναι που θα είναι μέσα στο ασανσέρ και δεν θα μπορούμε να τους μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν, αφού δεν έχετε απορίες, εγώ συνεχίζω. Αυτό το πράγμα που είναι από πίσω μου, που δείχνει σαν να είναι από τον Πλοίαρχο Νέμο, είναι από την αρχαία εποχή όταν πρώτο ήρθα εγώ στο CERN. Ο επιταχυντής αυτός που λέμε LHC δεν υπήρχε, ήταν ένας άλλος επιταχυντής που επιτάχυνε ηλεκτρόνια. Για σας που ξέρετε, ένα ηλεκτρόνιο είναι 2.000 φορές πιο μικρό από ένα πρωτόνιο, που σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ λιγότερη ενέργεια να του δώσετε για να φτάσετε στις τεράστιες ταχύτητες του φωτός σχεδόν που χρησιμοποιούμε εμείς. Και αυτό το πράγμα που είναι πίσω ήταν ο τρόπος, εκεί ήταν μια κοιλότητα ραδιοσυχνοτήτων λέγεται. Τώρα υπάρχει μια πολύ μοντέρνα ένα πολύ μοντέρνο αντίστοιχο πράγμα, αλλά αυτό ήταν την εποχή του 70 και ήταν μια παλιά τεχνολογία η οποία δούλευε πάρα πολύ καλά με τα ηλεκτρόνια, αλλά που δεν είδε θα δούλευε βέβαια με τα πρωτόνια που είναι πολύ χοντρά σωματίδια. Λοιπόν, ξανασυνεχίζουμε τώρα. Να σας Ήρθε ο Νίκος, είναι ρωτήσουμε. έξω. Ναι, ρωτήστε με. Ωραία. Τα παιδιά ρωτούν αν ο επιταχυντής αυτός έχει κάποιες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων στην πόλη. Και πόσο χρόνο έκανε να φτιαχτεί το τούνελ αυτό και οι επιταχυτές? Ναι, ο επιταχυντής αυτός δεν έχει καμία επίπτωση στους ανθρώπους στην πόλη, αλλιώς δεν θα τον κάναμε. Είναι προστατευμένος. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε είναι πραγματικά ότι η ραδιενέργεια, η μεγάλη ραδιενέργεια, υπάρχει εκεί ακριβώς που είναι η δέσμη, έτσι, στο εσωτερικό της δέσμης. Και ακόμη και στο εσωτερικό των ανιχνευτών, και βέβαια το γεγονός ότι έχετε σωματίδια τα οποία είναι ραδιενεργά, ενεργοποιεί και όλα τα βαριά υλικά τα οποία είναι γύρω τους. Ωραία. Αυτό όμως είναι ότι το τούνελ αυτό είναι χτισμένο με τείχους 10 μέτρα μπετόν γύρω-γύρω
είναι υπό τη γη, υπάρχει πάρα πολύ έλεγχος της ραδιενέργειας και είναι απόλυτα σίγουρο ότι τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν διαχέεται προς τα έξω. Μάλιστα, η προστασία εκεί που κατέβηκε ο Νίκος, γιατί εκεί είναι τα δωμάτια των ηλεκτρονικών, έτσι, δεν είναι, υπάρχουν 10 μέτρα μπετόν αρμέ και μετά είναι ο ανιχνευτής. Άρα, σε εκεί, στα δωμάτια αυτά, μπορώ να σας πω ότι έχετε ακόμη λιγότερη ραδιενέργεια από ό,τι έχουμε εσείς και εγώ στην επιφάνεια της γης, γιατί έχουμε και όλη την προστασία του υπεδάφους, το οποίο δεν έρχεται. Το CERN είναι πάρα πολύ σκληρό σε θέματα control ραδιενέργειας, ακριβώς γιατί είναι ένας ανοιχτός οργανισμός, έχει πολλούς φοιτητές, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χώρες, εφαρμόζει και τα δύο πρωτόκολλα, και το ελβετικό και το γαλλικό πρωτόκολλο για περιοχή με ραδιενεργές ουσίες, μάλλον με δυνατότητες ραδιενέργειας, άρα δεν υπάρχει καμία επίπτωση σε αυτό το θέμα και πάντα νοικιάζουμε το υπέδαφος εκεί που σκάβεται το τούνελ, έτσι, και στην κορυφή από πάνω, στα 100 μέτρα μπορούν να υπάρξουν σπίτια, μπορούν να υπάρξουν καλλιέργειες, μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε. Δεν βγαίνει τίποτα έξω από το σωλήνα, το μεγάλο σωλήνα μέσα στον οποίο είναι οι μαγνήτες. Να είστε απόλυτα σίγουροι. Θα σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Τα παιδιά ρωτούν πώς μπορεί ένας Έλληνας φοιτητής να φτάσει στο CERN. Και εγώ είμαι Ελληνίδα φοιτήτρια. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν διάφορες τρόποι να μπείτε στο CERN. Στην αυτό, ο πιο απλός και ο πιο ωραίος για να δείτε αν σας αρέσει είναι να γίνετε φοιτητής καλοκαιρινός, λέγεται summer student, υπάρχουν διάφορα προγράμματα, κάνετε αιτήσεις και συνήθως από το τέταρτο έτος των σπουδών σας μπορείτε να έρθετε. Υπάρχει πάντα επιλογή, βέβαια. Μετά μπορείτε να γίνετε τεχνικός φοιτητής. Ο Νίκος θα έχει κάτι να σας πει σε αυτό, διότι έχει έρθει σαν τεχνικός φοιτητής στην αρχή. Και μετά υπάρχουν διάφορες πρώτες θέσεις που είναι το αντίστοιχο του postdoc, είσαι fellow, είσαι οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες θέσεις. Λοιπόν, κάνεις αίτηση. Μπορείς να κάνεις αίτηση στο CERN, διότι ανήκεις σε χώρα μέλος. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι εδώ. Όταν η Ελλάδα έγινε χώρα μέλος, ούτε εγώ υπήρχα, ήταν πολύ 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 χειρότερες εποχές. Πάρα πολύ χειρότερες εποχές. Παρ' όλα αυτά, 2-3 φωτισμένοι άνθρωποι φτάσανε για να γίνουμε μέλος. Εντάξει, γιατί επειδή πολλές φορές κλεγόμαστε συνέχεια. Okay, now σας περνάω στον Νίκο. Λοιπόν, αίτηση, πάτε στο site του CERN και μπαίνετε. Ναι, αυτά θα συμπληρώνω και εγώ, ότι εγώ ξεκίνησα στο CERN εδώ πριν περίπου 2 χρόνια ως τεχνικός μαθητής, technical student. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να φοιτήσεις σε ένα πανεπιστήμιο και να έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη της φοιτησής σου. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να κοιτάτε από το 3ο έτος του πανεπιστημίου, άμα είστε σίγουροι και ξέρετε ότι θέλετε να μπείτε στο CERN, να κάνετε αίτηση σε αυτό. Τώρα υπάρχουν γενικά, όπως σας είπε, πολλά άλλα προγράμματα. Οπότε υπάρχει και το summer student, καλοκαιρινός μαθητής, το οποίο πάλι πρέπει να έχει συμπληρώσει 3 έτη του πανεπιστημίου, αλλά και είναι για 3 μήνες το καλοκαίρι. Σε αντίθεση, το technical student που έκανα εγώ είναι για 12 μήνες, για 1 χρόνο. Και τώρα είμαι σαν απόφυτος στο πρόγραμμα, είμαι fellow, και για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και μετά σκοπεύω να κάνω αίτηση πάλι σε άλλα προγράμματα αντίστοιχα. Οπότε κάπως έτσι ένας φοιτητής μπορεί να περάσει στο CERN. Να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Εδώ είμαστε στο κέντρο ελέγχου του CMS. Είμαστε ακριβώς δίπλα από το τούνελ, από τον ανακλειστήρα μας κατέβαζε κάτω στα μείον 100 μέτρα, που είναι ο ανιχνευτής. Και εδώ, ακριβώς από πάνω από τον ανιχνευτή, είναι που έχουμε άτομα όταν παίρνουμε δεδομένα 24 ώρες το 24ωρο. Και έχουν τη δουλειά να επιβλέπουν τη διαδικασία να παίρνουμε δεδομένα, να κοιτάνε ότι τα δεδομένα ρέουν σωστά, να κοιτάνε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ίδιο τον ανιχνευτή, ότι όλα τα υποσυστήματα του ανιχνευτή, όλοι οι υποανιχνευτές, όπως τους λέμε, λειτουργούν σωστά και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα... Οπότε μπορείτε να δείτε εδώ υπάρχουν... πάρα πολλές οθόνες όπως τα περιμένετε στο κέντρο ελέγχου και παράδειγμα η θέση που κάθεται η κοπέλα εδώ είναι αυτό που λέμε ο technical shifter, ο οποίος είναι υπεύθυνος να επιβλέπει όλα τα γεγονότα που γίνονται στον ανιχνευτή, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, αν υπάρχει κάτι που πάει στραβά και ούτω καθεξής.
είναι υπεύθυνοι να επιβλέπουν και να ενημερώνουν αυτό που πρέπει να ενημερωθεί. Αντίστοιχα, στην άλλη θέση, η οποία στην άλλη θέση απέναντι εδώ, είναι αυτός που λέμε ο shift leader, ο οποίος κάθεται εδώ δίπλα, και η δουλειά του είναι να λέει πότε να ξεκινάμε να παίρνουμε δεδομένα, πότε οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να παίρνουμε δεδομένα, να επιβλέπει την κατάσταση των, να επιβλέπει όλους τους άλλους που δουλεύουν εδώ, ότι τα δεδομένα είναι σωστά, ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η μεγάλη δουλειά του shift leader είναι να κάνει την επικοινωνία από το κέντρο ελέγχου και σε όλους τους άλλους τα μέλη του πειράματος CMS, να ξέρει άμα είναι όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ρέουν τα δεδομένα και το καθεξής. Γενικά, όπως ανέφερα, για να γίνει όλο αυτό πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, αλλά στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω άτομα, 24 ώρες 24 ώρο, 7 μέρες της εβδομάδας, όταν τρέχει ο επιτεχνητής. Και αυτό γενικά είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει πρωινή βάρδια που είναι αρκετά νωρίς, υπάρχει βραδινή βάρδια που πρέπει κάποιος να διανυχτερεύσει. Αλλά άμα θέλουμε να πάρουμε τον όγκο των δεδομένων που αναφέραμε για να έχουμε το στατιστικά σημαντικό δείγμα μας, αυτό είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της έρευνας. Οπότε το κάνουμε με χαρά, που λέμε. Αυτά, και το περνάω πίσω σε ένα μάχη και σιγά σιγά θα περάσω να έρθω από την άλλη μεριά που είσαι εσύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σκεφτήκατε καμιά άλλη απορία? Έχετε καμιά άλλη απορία να με ρωτήσετε ή να συνεχίσω εγώ? Συνεχίζω καθώς σκεφτόσαστε. Λοιπόν, ξαναείπαμε ότι μπορείτε να κάνετε... Να σας ρωτήσουμε. Ναι, ρωτήστε με. Συγγνώμη, σας διακόπτουμε πάλι. Όχι καθόλου, εγώ αυτό θέλω. Με ποιο λειτουργικό σύστημα τρέχει το πείραμα? Όχι το πείραμα. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Μετά πάνε. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο πράγματα. Εδώ χρησιμοποιούμε, όπως είδατε, έχουμε ένα τεράστιο μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό έχει βιομηχανικά κομμάτια, έχει κομμάτια εμπορικά, κυρίως σε βιομηχανικά, σε συστήματα ασφαλείας και τέτοια, και έχει και πάρα πολλές κάρτες ηλεκτρονικές, οι οποίες η κάθε μία είναι ένα διδακτορικό, γιατί εμείς κάνουμε τη λογική. Όταν σας είπε ο Νίκος για FPGA, όταν σας λέμε για κάρτες, λοιπόν, σε αυτές τις κάρτες που εμείς κάνουμε τη λογική, εμείς φτιάχνουμε, εμείς δείχνουμε, και οι οποίες χρησιμοποιούνται για να πάρουμε δεδομένα και για να γράψουμε δεδομένα και για να διαλέξουμε δεδομένα, αυτά όλα είναι open software, είναι Linux πάντα. Τα συστήματα ασφαλείας, τα βιομηχανικά συστήματα, τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για να είμαστε σίγουροι ότι το ρεύμα των 18.000 αμπέρ δεν θα σκοτώσει κανέναν και ότι το μαγνητικό πεδίο είναι σωστό και ότι όλοι οι monitor ραδιενέργειας δουλεύουν, συνήθως είναι Windows. Αλλά και τα δύο, στο CERN έχουμε ένα μεγάλο IT division. Και τα δύο τα παντρεύουμε μεταξύ τους και φτιάχνουμε συστήματα που τα λέμε SCADA, στα οποία επικοινωνούν και τα δύο συστήματα μαζί. Και μας δίνουν την πλήρη εικόνα του ανιχνευτή από άποψη δεδομένων και από άποψη οδήγησης, γιατί οδηγείται τον ανιχνευτή. Το απάντησα? Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε, ξέρω ότι υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχουν πόλεμοι ανάμεσα στο Linux και στο Windows. Εμείς δεν έχουμε καμία τσίπα, να το πω στα ελληνικά. Ό,τι βολεύει και ό,τι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά θα το πάρουμε. Λοιπόν, σας περνάω στον Νίκο. Μάλλον ο Νίκος δεν είναι εδώ. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Νομίζουμε όχι. Όχι. Εντάξει, λοιπόν, ο Νίκος. Λοιπόν, αυτά που σας εξήγησα από κάτω είχαν να κάνουν συγκεκριμένα για την ροή δεδομένων από τον ανιχνευτή στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης και στο πρώτο επίπεδο φιλτραρίσματος, όπως το λέμε. Τώρα, όταν περάσουν τα δεδομένα και πούμε ότι έχουμε επιλέξει τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν επιστημονικά, τότε μετά υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη αλυσίδα γεγονότων που πρέπει να γίνει από το έχουμε δεδομένα στο έχουμε μια επιστημονική ανακάλυψη ή έχουμε κάποιο συμπέρασμα. Παράδειγμα, λοιπόν, τα δεδομένα ρέουν από το πρώτο επίπεδο, από το πρώτο φιλτράρισμα που είδατε, από καλώδια 100 μέτρα πάνω, επειδή όπως είδατε είναι 100 μέτρα κατά τη γη, 100 μέτρα πάνω, και μετά στέλνονται στο υπολογιστικό κέντρο του CERN, που είναι το κύριο σημείο που συσσωρεύονται όλα τα δεδομένα των ανιχνευτή.
Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν, να κάνουμε ένα δεύτερο αντίγραφο για αυτά τα δεδομένα, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι στο υπολογιστικό κέντρο του CERN, δεν θέλουμε να χάσουμε 60 χρόνια δεδομένων. Και μετά θέλουμε να κάνουμε μια ανάλυση και να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα πάνω στα δεδομένα. Ωραία. Ξεκινώντας από το αντίγραφο ασφαλείας, για να γίνει αυτό, συνεργαζόμαστε με πάνω από 170 υπολογιστικά κέντρα. Αυτά μας δίνουν αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας και υπολογιστική ισχύ για να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Οπότε κάθε κομμάτι δεδομένων, όπως έρχεται από τον ειχνευτή, πηγαίνει σε ένα ή δύο από αυτά τα υπολογιστικά κέντρα. Ωραία, τώρα έχουμε δεδομένα, απλά raw δεδομένα που λέμε, αποθηκευμένα σε υπολογιστικά μας κέντρα. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι τι είναι αυτά τα raw δεδομένα που λέμε. Είναι δεδομένα όπως έρχονται από τον ειχνευτή. Που σημαίνει, από τον ειχνευτή μας δεν μας έρχεται έχουμε 5 ηλεκτρόνια, ένα μειόνιο και μερικά πρωτόνια που βγήκαν από τη σύγκρουση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα βρούμε εμείς με ανάλυση. Ο ειχνευτής μας δεν μας κάνει την ανάλυση για μας. Αυτό που βγαίνει από τον ειχνευτή και αυτό που βλέπετε είναι αυτό που λέμε σαν pixel μιας κάμερας. Οπότε η κάμερα σας όταν παίρνει μια φωτογραφία έχετε τα pixel που κάνουν αυτοί που αποτελούν τη φωτογραφία. Και αν τα βάλετε όλα μαζί με το κατάλληλο χρώμα σας βγαίνει μια φωτογραφία. Τώρα, εμείς όμως δεν παίρνουμε απλά μια φωτογραφία και λέμε «Α, τι ωραία που φαίνεται». Αν μπείτε στο σελίδα του CERN μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες από συγκρούσεις. Θέλουμε να βάλουμε συμπεράσματα. Άρα πρέπει να πάρουμε αυτά τα pixel, αυτές τις φωτογραφίες και να βγάλουμε συμπεράσματα τι σωματίδια είναι αυτά, με τι ορμή, τι ταχύτητα, τι ενέργεια κ.ο.κ. Οπότε, άμα σκεφτείτε ως τα δεδομένα του ανιχνευτή ως pixel, μπορείτε να κάνετε την αναλογία της οθόνης. Όταν ο υπολογιστής λέτε στο υπολογιστή σας, δείξε μια γραμμή 30 μοιρών στην οθόνη, μαύρη. Οπότε ο υπολογιστής σας θα κάνει. Πρέπει να μεταφράσει αυτή τη γραμμή, μια γραμμή 30 μοιρών, σε pixel. Επειδή η οθόνη σας δεν μιλάει γραμμές, η οθόνη σας μιλάει pixel. Οπότε αυτό που κάνει είναι κοιτάει ποια pixel είναι μέσα στην γραμμή, άνοιξε τα. Ποια είναι εκτός, δίστα. Ποια είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή, τότε πρέπει να είναι μισά-μισά. Εμείς κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο βασικά. Οπότε έχουμε τα pixel και μετά πρέπει να βρούμε όλα τα ίχνη και τις γραμμές που πήγανε τα σωματίδια. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Οπότε έχουμε τα δεδομένα μας, τα pixel μας και από εκεί πρέπει να βρούμε όλα τα ίχνη των σωματιδίων, τι σωματίδια είναι και ούτω καθεξής. Και είναι σαν ένα τεράστιο παιχνίδι το σύνδεση τις τελείες. Όπως άμα έχετε παίξει αυτό που συνδέει τελείες και στο τέλος σας βγαίνει ένα σχήμα, είναι αυτό σε τρισδιάστατο και πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Όταν το κάνουμε αυτό όμως, μετά μας βγαίνουν ίχνη, μας βγαίνουν χιλιάδες σωματίδια, τα οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι είναι και πού πήγανε, τι ορμή έχουν και συνειδητότητές τους, το καθεξής. Ωραία, όμως πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Έχουμε 40 εκατομμύρια από δάφτα κάθε δευτερόλεπτο. Πρέπει κάπως να δούμε αν αυτά τα δεδομένα που παίρνουμε ταιριάζουν στην πραγματικότητα, ταιριάζουν στις θεωρίες μας και στο τέλος να βγάλουμε αποτελέσματα. Λόγω αυτού του όγκου δεδομένων δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάτσει στα 40 εκατομμύρια ένα δευτερόλεπτο δεδομένα και να κοιτάξει ένα-ένα άμα βγάζουν νόημα ή όχι. Θέλουμε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι μπορούμε να κάνουμε στατιστικές αναλύσεις πάνω από αυτά και να συγκρίνουμε αν οι στατιστικά που βλέπουμε τα πραγματικά ταιριάζουν με τις θεωρίες μας, αλλά εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα και αυτό που κάνουμε είναι κάνουμε προσομοιώσεις συγκρούσεων και μετά τα συγκρίνουμε με τα πραγματικά δεδομένα και κοιτάμε μόνο εκεί πέρα που βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, γιατί εκεί πέρα σημαίνει ότι υπάρχει κάτι να κοιτάξουμε παραπάνω. Αυτά για το φυσικό κομμάτι. Και λίγο πιο πέρα για τη φυσική, και συγγνώμη, λίγο πιο πέρα για την πληροφορική, σας ανέφερα ότι τα δεδομένα δεν είναι σε κάθε υπολογιστικό κέντρο. Κάθε κομμάτι δεδομένων είναι σε ένα, maximum δύο υπολογιστικά κέντρα. Που σημαίνει ότι έρχεται ένας επιστήμονας, ένας φυσικός, και μου λέει: θέλω να τρέξω μια ανάλυση σε αυτό το κομμάτι δεδομένων. Ωραία. Άρα, το πιο καλό μπορείς να κάνεις να τρέξεις την ανάλυση στο υπολογιστικό κέντρο που είναι αυτό το κομμάτι δεδομένων. Γιατί το δεδομένο σου είναι εκεί. Τα παίρνεις, κάνεις την ανάλυση
και βγάζει τα συμπεράσματά σου. Τώρα, αν το συγκεκριμένο υπολογιστικό κέντρο είναι στο 100% και λέει δεν έχω άλλη υπολογιστική ισχύ, πρέπει να πα αλλού, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο δύσκολα. Γιατί, παράδειγμα, ωραία, μπορεί να τρέξει μία ανάλυση στην Γερμανία για ένα κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στην Αμερική. Κάποιο θα πει ναι, OK, έχουμε διαδίκτυο, μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα. Τώρα, για μία φορά δεν γίνεται τίποτα. Για 100.000 φορέ όμω, κάποια στιγμή θα γεμίσει του σωλήνε που λέμε των δεδομένων. Και τα πράγματα θα αρχίσουν να αργούν πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι όταν έχεις υπολογιστική ισχύ σε υπολογιστικά κέντρα, με αυτόν τον τρόπο, τα υπολογιστικά κέντρα κοιτάνε πόσο τις 100 των υπολογιστική ισχύ χρησιμοποιείς. Οπότε, για παράδειγμα, αν ένα κομμάτι δεδομένων είναι σε ένα υπολογιστικό κέντρο και είναι πολύ δημοφιλέστατο το κομμάτι δεδομένων, όλοι θέλουν να τρέξουν την ανάλυση του εκεί. Ωραία, αυτό είναι εύκολο. Το υπολογιστικό κέντρο πάντα στο 100% γιατί έχουμε πάντα αναλύσεις να τρέξουμε. Τώρα, άμα είναι ένα υπολογιστικό κέντρο που δεν έχει τόσο δημοφιλή κομμάτια δεδομένα, πρέπει να τρέξει είτε αναλύσεις από δεδομένα που είναι σε άλλα υπολογιστικά κέντρα, είτε να τρέξει προσομοίωση, είτε κάτι άλλο. Και αυτό είναι το δύσκολο, το να κατανείμεις τις δουλειές ανάλυσης των φυσικών στα υπολογιστικά κέντρα, γιατί αν κάποιος δεν κρατήσει την υπολογιστική ισχύ και γενικά όλους τους πόρους που μας δίνουν τα υπολογιστικά κέντρα, πολλές φορές και εθελώς κιόλας, θα το δουν αυτό και θα πούνε «Δεν χρησιμοποιείς το 20% της υπολογιστικής σου ισχύς, βλέπω ότι είσαι στο 80%, μήπως να το μειώσουμε και δεν το χρησιμοποιείτε». Οπότε είναι μια δυσκολία του «Έχουμε αυτούς τους πόρους, θέλουμε να τους κρατήσουμε». Αλλά για να τους κρατήσουμε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε στο 100% όλη την ώρα. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην πληροφορική και αυτό είναι κυρίως το κομμάτι που ασχολούμαι εγώ. Ερωτήσεις. Τα καταλάβατε όλα? Ακούστε παιδιά, λοιπόν, εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί στις ερωτήσεις. Έχετε πάντα τα email μας. Κανένας ποτέ δεν έχει τολμήσει να με ρωτήσει κάτι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Το CERN είναι να θυμόστε ένα πράγμα. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους. Να το έχετε υπόψη σας και να μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω. Σας Θα ευχαριστώ ευχηθώ πάρα μερικοί από πολύ. εσάς να γίνουν συνάδελφοι του Νίκου και δική μου, οπουδήποτε επιθυμείτε, και να μην διστάσετε ποτέ να ρωτάτε ερωτήσεις που ξεκινάνε με το γιατί. Εντάξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Τα ίδια ισχύει και για μένα. Το email μου είναι πάντα ανοιχτό για ό,τι ερωτήσει έχετε. Γεια Ευχαριστούμε πάρα σας. πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Thank you.